νομικός και άριστος γνώστης ως διδάκτορα στο Πάντιο της Οθωμανικής ιστορίας και του πολιτισμού. Σήμερα του είχα ζητήσει να μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Αλλά θα τον ευνηδιάσω εγώ τώρα σήμερα τον νομικό, διότι θυμήθηκα πριν, λες και του τη φυλάγαμε, πριν βγει, ότι είναι καλαβριτινός. Λοιπόν, ο πολύς κύριος Ρίχτερ, καλημέρα κύριε Σταθακόπουλε Δημήτρη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, χαίρομαι που σας ακούω, καλημέρα στους ακροατές. Για ακούστε τώρα εδώ, θα σας ευνηδιάσω. Σήμερα αλλιώς ξεκινήσαμε, αλλά μας ξαναπροέκυψε ο κύριος Χάινς Ρίχτερ. Ναι. Γνωρίζετε την ιστορία του, βέβαια, με μια νέα συνέντευξη που δίνει, προσέξτε, ανήμερα των εκτελέσεων στο Κοντομαρί και του ολοκαυτώματος στην Κάνδανο. Λοιπόν, στα Καλάβρητα δεν υπάρχει έγκλημα πολέμου, διότι σκοτώσαν οι Έλληνες πιο πριν 60 Γερμανούς. Πού το είδατε, λέει, το έγκλημα? Για να δω τι λέει ο Καλαβριτινός τώρα. Επειδή είμαι εγγόνι εκτελεσμένων, απαξιώ να απαντήσω οτιδήποτε. Απαξιώ στην κυριολεξία, ως απόγονος εκτελεστέντων. Και ο πατέρας μου 9 ετών και με καμένο το σπίτι μας. Να πάει να μπιπ ο κύριος Ρίχτερ. Σταθακόπουλος Δημήτριος, απόγονος εκτελεσμένων Καλαβριτινών. Και από τις δύο του μεριές. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ναι, τώρα να μιλήσουμε και ως νομικός. Βεβαίως, γιατί εδώ εγείρει νομικά ζητήματα ότι οι Γερμανοί δεν ήθελαν να σκοτώσουν γυναίκες και παιδιά, όμοιροι ήταν μόνο άντρες και ό,τι έγινε έγινε σε ανταπόδοση των 60 συνολικά εκτελεστέντων Γερμανών, άρα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί έγκλημα πολέμου αυτό. Βέβαια, διότι οι Καλαβριτινοί έχουμε πάνω από 120 ολοκαυτώματα σε όλη την Ελλάδα, έτσι, στην κατοχή. Σωστά. Στα Καλάβρητα συνέβη το εξής. Πράγματι είχε δοθεί μία μάχη αρκετά νωρίς, δηλαδή ήδη από το φθινόπωρο του 1943. Μάλιστα. Έχουν συλληφθεί κάποιοι Γερμανοί οι οποίοι έδωσαν μία μάχη, κυκλώθηκαν από στρατεύματα γενικώς αντάρτικα, όχι Καλαβριτινά, γενικώς, του Μοριά, έτσι, στην Πελοπόννησο που βρισκόντουσαν και άλλοι που είχαν βρεθεί και από άλλα μέρη της Ελλάδος και πολεμούσαν στα βουνά της Πελοπόννησου. Ο δε σκοπός που έκαναν αυτή τη μάχη, ας πούμε, αυτό το, τα λέω λίγο γρήγορα τώρα για να κρατήσουμε και χρόνο, οι Γερμανοί ήταν ότι υπάρχει ένα σχέδιο που έχει δημοσιευθεί το καλοκαίρι του 1943, είναι γνωστό δηλαδή στους έρευνητες, ένα τριγωνικό κύκλωμα, να το πω έτσι, δηλαδή παράδοξο με το λέω, αλλά δηλαδή, προσπαθούν να κυκλώσουν από τρία μέρη, από Αίγιο, Πάτρα και Τρίπολη, περιοχές του Μενάλου, του Ερυμάνθου και του Χελμού. Mm-hmm. Δηλαδή στη βόρεια Πελοπόννησο, βορειοδυτικά, ας πούμε, να το δούμε έτσι, και λίγο κεντρικά, να περιορίσουν τις αντάρτικες ομάδες. Εκεί πέρα δημιουργούν διάφορες τρομοκρατίες στον κόσμο για να καταδώσει κόσμο που τυχόν έχουν δει ή κρύβονται σε σπίτια αντάρτες. Γίνονται διάφορες επιχειρήσεις, οδεύουν κοντά στην Κερπινή των Καλαβρίτων ανεβαίνοντας χωρίς ασυρμάτους για να μην τους πιάσουν, υποτίθεται, τα ραδιογωνιόμετρα, τα σήματα των Γερμανών, άρα έχουν εισηγεί ασυρμάτου. Τους γίνεται μια μάχη, συλλαμβάνουν αρκετούς, γύρω στους 60-70 εχμαλώτους, και πράγματι τους περιφέρουν για αρκετό χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, στα βουνά της περιοχής, οι οποίοι αυτοί πρέπει και να τραφούν, να μην μετακινούνται πρωί για να μην φαίνονται έτσι από τα αναγνωστικά αεροπλάνα, και τους μετακινούν το βράδυ. Εκεί πέρα ο χειμώνας μόλις μπλή, δηλαδή μετά τον Νοέμβριο, είναι πάρα πολύ σκληρός και χιόνι να μην έχει ρίξει, έχει πάγο, κάνει τρομερό κρύο. Έχει παγωνιά, έχετε δίκιο. Ναι. Έχει τρομερή παγωνιά κτλ. Δεν είχαν πάνω να τους πάνε, δεύτερο τότε τους έχουν κρύψει σε ένα σημείο κοντά στο χωριό Μάζι, ελατόφυτο σήμερα, του Χελμού, πολύ ψηλά δηλαδή, και εκεί πέρα υπάρχει ένας γκρεμός πράγματι που λέγεται στο Μαγέρου, και εκεί πέρα όντως με ένα σύνδεσμο, δηλαδή εδώ πέρα είναι τα σημεία κλειδιά, Βρετανό ο οποίος υπήρχε μέσα στις αντάρτικες αυτές ομάδες, με δικιά του εντολή αποφασίστηκε πράγματι να τους εκτελέσουν. Πράγματι τους εκτέλεσαν, τους πέταξαν δηλαδή στον γκρεμό, 2-3 οι οποίοι σώθηκαν πάνω στα πτώματα των άλλων, βρέθηκαν από κάποιους βοσκούς. Κατά την πάγια λογική των Ελλήνων από την αρχαιότητα, ο τραυματίας, έστω και αν είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος, πρέπει να διαφυλαχτεί και να αναρρώσει.
ανέρωσαν αυτοί, ανάρρωσαν, και στη συνέχεια τους βρήκανε τα περίπολα που τους έψαχναν, τα γερμανικά, και εφόσον τους βρήκανε στην ευρύτερη περιοχή Καλαβρίτων, έπρεπε να γίνει το αντίπινο που ήταν για κάθε, αν θυμάμαι καλά, γερμανό σκοτωμένο στρατιώτη, έπρεπε τα αντίπινα να είναι από 10 μέχρι και 30, αν θυμάμαι καλά, από τον τόπιο πληθυσμό. Στα Καλάβρητα, λοιπόν, έχουμε γεγονότα από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου του 1943. Πώς γίνονται αυτά? Ξεκινάμε με ένα βομβαρδισμό στα Καλά Καθούμενα, ημέρα Κυριακή, στον εκκλησιασμό του Αγίου Αντρέα, πολιούχου του διπλανού χωριού στα Καλάβρητα, του Σκεπαστού που το λένε σήμερα, τότε Βυσοκά, όπου σκοτώνονται άμαχοι. Στη συνέχεια, όπου περνάνε από τα χωριά των Καλαβρίτων, είναι 60 χωριά των Καλαβρίτων, και βρίσκουν οποιοδήποτε στο χωράφι του να καλλιεργεί ή να κουβαλάει κάποιο κυνηγητικό όπλο ή να βρίσκουν κυνηγητικό όπλο μέσα στο σπίτι του, εκτελείται με συνοπτικές διαδικασίες. Στις λίγες μέρες πριν, στις 12-13 Δεκέμβρη, Δευτέρα να 13 Δεκέμβρη, έχουν εκτελέσει τους καλόγερους στο Μέγα Σπήλαιο, έχουν εκτελέσει τους καλόγερους στην Αγία Λαύρα, έχουν μαζεύσει τους άντρες 13 Δεκεμβρίου στο χωράφι του Καπί, ένα λόφο όπου αυτοί οι άντρες είναι γύρω στα 670 άτομα, και έχουν μαζεύσει όλα τα γυναικόπαιδα μέσα στο σχολείο και τα έχουν κλείσει. Βάζουν φωτιά στο σχολείο να καγούν ζωντανά τα γυναικόπαιδα και εκτελούνται όλοι οι άντρες. Και περνάνε μετά από έναν από πάνω και του ρίχνουν και χαριστική βολή στο κεφάλι. Παρ' όλα αυτά σώζονται 7. Ένας εξ αυτών έχει δώσει συνέντευξη που έχει ανέβει και στο YouTube τη δεκαετία του 80, του 1980, λέγεται Φεφές. Ας το γκουγκλάρουν οι ακροατές μας. Φεφές, εκτέλεση Καλαβρίτων. Θα δουν το βίντεο, το είχε δώσει στην κρατική τηλεόραση του Τεσνέρτ το 1980. Του λείπει το μισό κρανίο. Πώς επέζησε? Από θαύμα. Ανέβηκε στη συνέχεια μετά από 3 μέρες, μετά από αυτό το ξεπάτωμα, Ερυθρός Σταυρός, με Σουηδούς ως επιτοπλίστων. Είδανε αυτό το δράμα, σώσαν ό,τι μπορούσαν να σώσουν. Και τα Καλάβρητα ουσιαστικά ξεκληρίστηκαν από τον τόπιο αντρικό πληθυσμό. Επέζησαν μόνο τα ανήλικα αγόρια κάτω από 13 ετών, οι χείρες, και στη συνέχεια πολλοί ντόπιοι Καλαβριτινοί που τυχόν είχαν κρυφτεί στα χωριά τους, που κατάλαβαν τι γίνεται και είχαν κρυφτεί γύρω-γύρω, βρέθηκαν τα επόμενα χρόνια, τη δεκαετία του 50, στην πόλη των Καλαβρίτων, όπου παντρεύτηκαν κόρες εκτελεστέντων, και έτσι σήμερα ο πληθυσμός της πόλης των Καλαβρίτων, έστω χωριών, ουσιαστικά έχει ιατρικό πληθυσμό από ανθρώπους και από τα εγγόνια αυτών που σώθηκαν από τα γύρω χωριά, που πρόλαβαν να πάνε να κρυφτούν για να μην τους ξεπατώσουν. Το δικό μου όμως το χωριό την κλείτωσε στο τσακ, όμως κάει και ένα σπίτι ολόκληρο, και αυτό το σπίτι στην κεντρική πλατεία ήταν το πατρικό του πατέρα μου. Όπου ο πατέρα μου ήταν 9 ετών, είδε το Γερμανό να ψάχνει τον παππού μου, τον Δημήτρη που είχε το όνομά του, είχε κρυφτεί μαζί με τους άλλους άντρες σε κάτι σπηλιές, ενώ τα αδέλφια εφεξαλήτρια τους είχαν εκτελεστεί στα Καλάβρητα. Το σπίτι μας το κάψανε. Η γιαγιά μου ήταν ανάπηρη, δεν μπορούσε να περπατήσει και την έβγαλε ο πατέρας μου 9 ετών στον ώμο του για να τη βγάλει έξω να βλέπει το σπίτι να λαμπαδιάζει. Και ο Γερμανός μας έκαψε το σπίτι, λοχαγός, ξέχασε τα κιάλια του, τα οποία και τα έχω ως ανάμνηση αυτήνης πυρκαγιάς. Λοιπόν, στις 14 του μήνα κάψανε και την κλητορία και εκτέλεσαν και εκεί πέρα, και συνολικά οι εκτελεστέντες στην επαρχία Καλαβρίτων από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου του 1943 φτάνουν περίπου τα 1.300 άτομα και είναι όλοι άμαχοι. Λοιπόν, επομένως δεν με ενδιαφέρει ποσός η γνώμη οποιοδήποτε τρίτου που πάει να εξηλαιώσει ή να περάσει μέσα από την κολυμπήθρα του Σιλοάμ τον οποιοδήποτε εκτελεστή ο οποίος φοράει τη στολή της Βέρμαχτ ή των SS και στείνει αμάχους, παιδιά από 13 ετών μέχρι παππούδες 90 και 100, και τους εκτελεί στα Καλά Καθούμενα, χωρίς να φταίνουν σε τίποτα, χωρίς να ξέρουν καν το γεγονός που έχει συμβεί στο μαγέρου που είπαμε πάνω στο χελμό, και χωρίς να ξέρουν, γι' αυτό και πήγανε και τελείως απονήρευτοι στη μάζοξη αυτή που τους κάνανε στο λόφο του Καπί. Επομένως, όταν ακούμε εμείς οι Καλαβριτινοί, και ειδικά ο φίλος μου ο Χαρίλαος ο Ερμίδης, που είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου Απογόνων Εκτελεστέντων των Καλαβρίτων, ο οποίος ό,τι τραγικής μοίρας αυτής η οικογένεια,
είναι εκτελεσμένοι και ξεπατωμένοι από τους Οθωμανούς στον Πόντο, τη υποδείξη Γερμανών συμβούλων των Οθωμανών, ήρθανε να παγιάσουν το 22-23 στα Καλάβρητα, θεωρώντας ότι από τον Πόντο στα Καλάβρητα, στο κέντρο της Πελοποννήσου, δεν θα τους βρει κανείς. Άλλο κακό. Και όμως το κακό τους περίμενε 20 χρόνια μετά, το 43, πάλι να εκτελεστεί αυτή η οικογένεια, πάλι από Γερμανούς, όπως είχε εκτελεστεί από Γερμανούς και Οθωμανούς στον Πόντο το σώι τους, τον Ερμίδιδον. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που είναι εκτελεσμένοι από Γερμανο-Οθωμανούς στον Πόντο, που είναι εκτελεσμένοι από SS, Βέρμαχ και γενικά Ναζί στα Καλάβρητα. Τι να πούν όταν ακούν αυτά τα πράγματα? Να μην πείτε τίποτα άλλο, κύριε Σταθακόπουλε. Νομίζω... μου λένε εδώ ότι δεν υπάρχει κάτι στο Google για τον κύριο Φεφέ που ανέφερε ο κύριος Σταυθακόπουλος. Όχι στο Google, θα μπουν στο YouTube. YouTube, είπε ο κύριος Σταυθακόπουλος. Στο YouTube θα δουν το βίντεο και θα βάλουν εκτέλεση Καλαβρίτων. Μην κουράζετε. Συνέντευξη επιζώντων, κάπου με αυτές τις λέξεις κλειδιά, και Φεφές. Φεφές, ένας από τους που γλίτωσαν. Κύριε Σταυθακόπουλε, απλά θεώρησα υποχρέωση μου πριν πούμε τα υπόλοιπα να πούμε δύο κουβέντες, γιατί κοιτάξτε, και εδώ είναι βαριές ημέρες. Μνήμης, χθες, σήμερα και τις επόμενες για τα ματοβαμμένα χωριά, όπως λέτε. Τώρα να ακούμε όλες αυτές τις αναθεωρητικές παραδοξότητες από έναν άνθρωπο που κάποιοι εισηγήθηκαν να γίνει και επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, να τον χαίρονται. Χάρισμά τους. Αυτό έχω να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όποιος πάει στο λόφο του Καπί, καλά το είπατε, από τους περιδιαβάτες σήμερα, μόνο από το τοπίο και το τι βλέπει εκεί φτάνει. Και μέσα στα Καλάβρητα. Ναι, ναι. Τα πανέμορφα Καλάβρητα. Τα οποία τα κατάστασαν. Το μουσείο του Ολοκαυτώματος είναι το σχολείο, μάλιστα, το δημοτικό, που βάλανε τα γυναικόπαιδα μέσα και τους βάλανε φωτιά να τα κάψουν. Και ευτυχώς υπάρχει μια παραφιλολογία ότι κάποιος Αυστριακός της Βέρμαχτ άνοιξε την πόρτα και την γλίτωσαν. Αλλά από ότι υπάρχουν παιδιά που είναι σήμερα 90 ετών, που τότε ήταν παιδάκια στην αγκαλιά της μάνας τους, τα οποία λένε ότι οι μανάδες σήκωσαν τα παιδιά στα παράθυρα, γιατί ήταν υπορριψωμένα τα παράθυρα, τα σπάσανε με γλωτσιές για να μπει λίγος αέρας μέσα να ανασάνουν από τις αναθυμιάσεις, και από εκεί πήδεξαν τα παιδιά στο προάβλιο και άνοιξαν την πόρτα για να βγουν έξω τα γυναικόπαιδα, γιατί αντίκρισαν τα καμένα σπίτια τους και τους άντρες τους, τους πατεράδες τους, τα αδέλφια τους, τους γονείς τους, εκτελεσμένους με τα μυαλά χυμένα έξω στο λόπο του Καπί. Μάλιστα. Τα οποία θα είχαν καεί και αυτά, κατά τα άλλα, έγκλημα πολέμου.